ήταν ο εμπνευστής του διαγωνισμού. Πώς το είχε εμπνευστεί έτσι ο σύζυγός σας? Από χρόνια σκεπτόταν ότι έπρεπε κάτι να κάνουμε για τα Λαγκάδια. Λοιπόν, σκέφτηκε πολύ και είπε να κάνουμε μια γιορτή πρώτα στην Αγία Παρασκευή. Μετά το μεγάλωσε αυτό και όπως βλέπω έχει επιτυχία μεγάλη. Σήμερα ναι. Επειδή πήγαινε μαζί με τα πουλούκια. Όχι, έψαχνε να βρει παιδιά που τραγουδάνε ωραία. Και γύριζε την Πελοπόννησο. Δεν έχω ήχο για αυτό στην Ελλάδα. Και από εκεί είναι το Παρατσούκλι Στρατολάτης. Ναι, ναι, βέβαια, ασφαλώς. Εγώ να προσθέσω ότι φέτος είναι τα 40 χρόνια, είναι ο 400ος διαγωνισμός για να είμαστε ακριβείς και γι' αυτό έχουμε ειδικό αφιέρωμα στον Νικήτα Στρατολάτη. Λάτρευε την πατρίδα του και όλο τον κόσμο που έπαιρνε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση σήμερα. Ξεκίνησα από ό,τι είδατε από τον ενθουσιασμό ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπούσε τον τόπο του, ο οποίος γύριζε όλη την Ελλάδα, γιατί τότε δεν υπήρχαν μέσα να ηχογραφηθούν τα τραγούδια αυτά και έφερε τα ακούσματα από τα δημοτικά τραγούδια, τους μάζευε στα Λαγκάδια και θεσμοθέτησε αυτή την εκδήλωση. Πόσες συμμετοχές έχουμε? Δεν ξέρω πώς έχει βγάλει η Επιτροπή, γιατί να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι διαγωνίζονται δεν είναι όλοι όσοι έρχονται, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και γίνεται επιλογή. Είναι γύρω συνήθως στους 15, το πολύ 18 διαγωνιζομένους, για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση μέχρι κάποια ώρα, επειδή εδώ βάζει και λίγο το βραδάκι, έχει και λίγο ψύχρα. Και γι' αυτό φέτος που θέλαμε να φέρουμε και χορευτικά συγκροτήματα, ήταν χθες, δηλαδή η φετινή εκδήλωση έγινε διήμερη. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, η σχέση με την παράδοση μας δίνει έμπνευση και δύναμη, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα να αγωνιστούμε για μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας. Θέλω να επενέσω τον Δήμαρχο Κορτινίας, τον Πρόεδρο των Λαγκαδίων, τους Αντιδημάρχους και όλους όσους συνεργάστηκαν για την φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού και να ευχηθώ εκείνες και εκείνοι που διακρίνονται στο διαγωνισμό να συνεχίσουν τη σχέση τους με την ελληνική παράδοση για να διατηρήσουμε ακέραιη την ελληνικότητά μας τόσο με την ελληνική γλώσσα όσο με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, διότι σε αυτή την κρίσιμη εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχουν μόνο τα δεινά της οικονομίας, χρειάζεται να αποφύγουμε και τα δεινά της ομογενοποίησης των πολιτισμών. Και ο ελληνικός λαός, με τη γλώσσα του, με την ιστορία του, με τον πολιτισμό του, οφείλει να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη δημοκρατική οικογένεια της Ευρώπης. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ και καλύπτετε την αποψινή γιορτή μας. Τώρα δύο λόγια. Όπως λέει και ο Κούρδος συγγραφέας, ο φίλος Μοτζεμπίλ Τουράν, τούτα τα φύλλα, τούτες οι πέτρες, τούτα τα δέντρα, τούτα τα αριάκια, τούτες οι ραχούλες, στο βιβλίο του παγωμένο ματωμένο αγριολούλουδο, είναι δικά μου, είναι κομμάτια της ψυχής μου, είναι μέρη της καρδιάς μου. Αυτό είναι το δημοτικό τραγούδι καταρχήν, που είναι πολύ σημαντικό και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να καλουχήσει και να μεγαλώσουν πολλές γενιές Ελλήνων και να αποκτήσουν εκείνο που λέμε ελληνικό φιλότιμο, την δυσπάνια λέξη. Όσο για τα 40 χρόνια, αυτό μαρτυράει αν πέτυχε ή όχι τα 40 χρόνια. Εκείνο που εγώ εύχομαι είναι από εδώ και πέρα να βρούμε εμείς τον τρόπο να είμαστε δυνατοί για να το πάμε πολύ περισσότερα χρόνια και οι άλλοι που θα έρθουν να το πάνε ακόμα μακρύτερα. Πέρσι μου είχατε πει, κύριε Παυλόπουλε, ότι ήταν μικρός ο χρόνος, η χρονική διάρκεια για να γίνει η περσινή διοργάνωση. Φέτος ήταν πολύ καλύτερα. Έχουμε, να σας πω μόνο ότι έχουμε από τους 17 διαγωνιζόμενους, οι 11 είναι νέοι, πρώτη φορά έρχονται. Ναι, εννοείται και μεγαλύτερη σε ηλικία και μικρότερη έρχονται πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Και σίγουρα έχουμε, θα το διαπιστώσετε αργότερα, έχουμε πολύ καλύτερες φωνές από κάθε άλλη χρονιά. 11 είναι διαγωνιζόμενοι. 17. Οι 11 όμως είναι για πρώτη, έρχονται για πρώτη φορά. Καταρχήν ότι τα φεστιβάλ είναι ένας θεσμός ο οποίος καθιερώνεται ουσιαστικά με τα πολεμικά. Και στον ελληνικό χώρο είναι αρκετά τα φεστιβάλ και χορού και τραγουδιού. Χορός και τραγούδι πάνε μαζί. Από τα πιο πολύχρονα όμως είναι αυτό το φεστιβάλ των Λαγκαδίων. Συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια και με αφορμή αυτή τη συμπλήρωση θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά το φεστιβάλ
μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσε και με τον ίδιο τρόπο, ή θα πρέπει να δούμε σε μια νέα μορφή, η οποία θα είναι και παραγωγική, δηλαδή θα είναι δημιουργική και για το δημοτικό τραγούδι, αλλά θα είναι δημιουργική και παραγωγική και για τον τόπο. Ένα φεστιβάλ δεν έχει νόημα να είναι ένα μπαζάρι, ένα πανηγύρι, όπως όλα τα άλλα στο πλαίσιο των εορτών, στον κύκλο του χρόνου. Είναι μια παραδοσιακή εκδήλωση αυτός ο διαγωνισμός. Είναι ένα διαρκές ευχαριστώ στον εμπνευστή αυτού του διαγωνισμού, στον Χρήστο Νικήτα Στρατολάτη. Παρευρίσκεται σήμερα και η κόρη του, οφείλω να το πω, διότι πάνω σε αυτή την ιδέα όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρηθεί παράδοση σε μια περίοδο που υπάρχει μια πολιτισμική παρακμή, και νομίζω ότι είναι ένα καλό κίνητρο για τα νέα παιδιά να προσεγγίσουν τη δημοτική μουσική, τη δημοτική παράδοση με ένα σύγχρονο τρόπο βεβαίως, γιατί είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό και του ίδιου τους, της προσωπικότητας σήμερα στις δύσκολες συνθήκες του έργου. Γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, τον εμπνευστή, τον αείμνηστο Χρήστο Νικήτα. Ναι, πράγματι εδώ για 400η χρονιά γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, ο οποίος πλέον έχει γίνει θεσμός. Και για να γίνει θεσμός δεν είναι τυχαίο, αλλά έχουν συντελέσει κάποιοι καθοριστικοί παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με πρώτα τον εμπνευστή, τον άνθρωπο που έχει την ιδέα να γίνει διαγωνισμός, τον Στρατολάτη, τον Νικήτα, ο οποίος πραγματικά έχει τη μεγάλη αυτή ιδέα. Από εκεί και πέρα, όλοι οι δήμαρχοι των Αγκαδίων και τώρα Δήμος Γορτινίας και άλλοι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί σοβαρά. Αυτό όμως το οποίο κάνει διαφορά, γιατί έχουν γίνει απόπειρες να γίνουν διαγωνισμοί σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Αλλά έχουν αποτύχει, έχουν ξεφτύσει, έχουν υποβαθμιστεί. Αυτό που κάνει διαφορά στην Αρκαδία είναι ότι αυτός ο τόπος, η Αρκαδία, ειδικά η Κορτινία, είναι ταυτισμένος με τη μουσική και το χορό. Άλλωστε από αρχαιοτά των χρόνων, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αναφερθεί στην ταύτιση της Αρκαδίας με τη μουσική και το τραγούδι. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση καμία να αποτύχει αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε εδώ στα όμορφα Λαγκάδια, στην ωραία περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εύχομαι, αν φτάσαμε στα 40, να ανακατοστήσει αυτός ο θεσμός και πάντα εδώ να αποτελεί το σημείο αναφοράς και το σημείο συνάντησης όλων των Γορτινίων και γενικότερα των Αρκάδων. Χαίρομαι γιατί είμαι σήμερα στα Λαγκάδια σε αυτή την σπουδαία εκδήλωση. Ο σκοπός της επίσκεψής μου εδώ είναι να στηρίξω κι εγώ από την πλευρά μου αυτό το διαγωνισμό, αυτό το σπουδαίο έθιμο, και είναι ανάγκη στην εποχή της κρίσης και των ιδανικών και των αξιών μας, των αμφισβητήσεων γενικότερα, να είμαστε δίπλα στις παραδόσεις, δίπλα στις αξίες μας, δίπλα στο δημοτικό μας τραγούδι, το οποίο είναι γεμάτο μηνύματα για την ταυτότητα και για την πορεία του ελληνισμού. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Είναι θεσμός πια. 40 χρόνια είναι πάρα πολλά τα χρόνια αυτά για να κοιμάται κανείς τις ρίζες του και να μην τις ξεχνάει, γιατί νομίζω αυτή είναι η συμβολή αυτών των διαγωνισμών σε όλους μας και κυρίως σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. 40 χρόνια λοιπόν έχει συμβάλει πάρα πολύ αυτός ο πανελλήνιος διαγωνισμός δημοτικού τραγουδιού και μουσικής. Εγώ για τρίτη χρονιά το παρουσιάζω. Θα γίνω κι εγώ θεσμός. Με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μια αφορμή για να έρθουμε και στον τόπο καταγωγισμού. Και πραγματικά νομίζω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται. Όπως τα μπουλούκια τότε των τεχνητών της Πέτρας γυρίζαν όλη την Ελλάδα και ο Στρατολάτης ήταν αυτός που άνοιγε το δρόμο, έτσι και ο Χρήστος Νικήτας Στρατολάτης γύριζε τότε όλη την Ελλάδα και μετέφερε τις εμπειρίες του, τα βιώματά του στον τόπο του. Με τα 40 χρόνια τιμούμε ιδιαίτερα τη μνήμη του, και επειδή φέτος βρίσκεται εδώ και η οικογένειά του, η σύζυγός του, η κόρη του και η εγγονή του, θα θέλαμε να τους αποδώσουμε κάποιο ενθύμιο, κάποιο τιμητικό βραβείο. Παρακαλώ να έρθει η κυρία Ευρυδίκη. Τιμή σένεκεν στον αείμνηστο Χρήστο Νικήτα Στρατολάτη, ιδρυτή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια Γορτινίας, σε ένδειξη αναγνώρισης για τη μεγάλη προσφορά του.
Δώσει το βραβείο. Παρακαλώ, κύριε Λικουρέτζο, να έρθετε να δώσετε το πρώτο βραβείο.